Welcome and bienvenue, welcome. Hi everybody. Το Dune κερδίζει στα νούμερα. Το κόντα στο ρυθμό της καρδιάς κερδίζει εκεί που αναφέρεται ο τίτλος. This is dedicated to the deaf community, the CODA community and the disabled community. This is our moment. Το Dune είναι ίσως και ο μεγάλος ηττημένος της βραδιάς, παρόλα τα 6 Όσκαρ που κέρδισε, τα περισσότερα σε τεχνικές κατηγορίες. And the Oscar goes to... Okay, CODA. 3-3 για τον θριαβευτή τον Όσκαρ, κόντα στο ρυθμό της καρδιάς. Η ταινία που σε αρκετές χώρες δεν προβλήθηκε στις κινηματογραφικές οθόνες, όπως και στη χώρα μας, χαρίζει στον Τρόι Κοτσούρ το πρώτο Όσκαρ που δίνεται σε κουφό άντρα ηθοποιό, βραβείο διασκευασμένου σεναρίου, αλλά και βραβείο καλύτερης ταινίας της χρονιάς. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. Alright? Λίγο μετά την πιο άβολη στιγμή στην ιστορία του θεσμού, τα βία και εκρηκτικά επεισόδια με πρωταγωνιστή το Will Smith, ο ίδιος θα κερδίσει Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για την υπερτιμημένη ερμηνεία του στην ταινία «Η μέθοδος των Βίλιαμ». Wow. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Ο Αφροαμερικανός ηθοποιός, με δύο ακόμα υποψηφιότητες στο παρελθόν στην ίδια κατηγορία για τις ταινίες «Άλλη» και «Το κυνήγι της ευτυχίας», χτύπησε στο πρόσωπο τον επίσης Αφροαμερικανό ηθοποιό Chris Rock, ενοχλημένος από ένα από τα καθιερωμένα αστεία που έκανε στη σκηνή. Το κοινό, μουδιασμένο στο υπόλοιπο της τελετής, πάντως τον χειροκρότησε μετά τον ευχαριστήριο λόγο του. Art imitates life. I look like the crazy father, just like they said. Jessica Chastain does. Με την τρίτη υποψηφιότητά της και εκείνη στην ίδια κατηγορία, η Jessica Chastain σηκώνει το χρυσό αγαλματίδιο. Λίγες μέρες νωρίτερα, ως ένδειξη σεβασμού προς τις συνυποψήφιές της, έστειλε 4 ανθοδέσμες για ένα πολύ συγκινητικό προσωπικό μήνυμα. For any of you out there who do in fact feel hopeless or alone, I just want you to know that you are unconditionally loved for the uniqueness that is you. Ariana DeBose, West Side Story. Ευχαριστώντας και υμνώντας την queer, την αφρικανική, αλλά και εκείνη των λατίνων κοινότητα, η Ariana DeBose σηκώνει στα χέρια της το Όσκαρ για την ερμηνεία της ως Ανίτα στο West Side Story. Φυσικά δεν ξέχασε να ευχαριστήσει και τη Ρίτα Μορένο, που εκτός του ότι είχε ερμηνεύσει τον ίδιο ρόλο 60 χρόνια πριν, ήταν και η πρώτη λατίνα ηθοποιός που κέρδισε τέτοια διάκριση. Ο queer, openly queer woman of color and Afro-Latina, who found her strength in life through art. And that's what I believe we're here to celebrate. Το υποψήφιο για 4 Oscar Drive My Car κερδίζει το Διεθνές Βραβείο Oscar, ζωντανεύοντας εκτός από τις αγωνίες του κεντρικού χαρακτήρα και μια πολύγλωσση απόδοση του θείου Βάνια. Encanto! Ένα κινούμενο σχέδιο που αγκαλιάζει την πολιτιστική κληρονομία των μύθων της Κολομβίας, το Encanto, ένας κόσμος μαγικός, κερδίζει το αντίστοιχο Oscar. Όσο για τον Belfast, κερδίζει Όσκαρ σενάριο ο Kenneth Branagh, που είχε επίσης σκηνοθετήσει και την ταινία. We will never forget all of those lost in the heartbreaking, heartwarming, human story of that amazing city of Belfast on the fabulous island of Ireland. Jane Campion, Power of the Dog. Η εξουσία του σκύλου, που ήταν υποψήφια για 12 Όσκαρ, αρκέστηκε στο Όσκαρ σκηνοθεσίας για την Jane Campion. Και ο James Bond μας άφησε μια μελωδία που στο ισοζύγιο μεταφράστηκε σε Όσκαρ για την Billie Eilish και τον Φινέας Οκόνελ. Στις σημαντικές απώλειες της χρονιάς αναφέρθηκε και ο δικός μας Μίκης Θεοδωράκης, που είχε γράψει μεταξύ άλλων και τη μουσική για την ταινία «Ζορμπάς». Thank you.